οποία θα είναι κάθε Δευτέρα και ξεκινάμε στις 6 Ιουλίου με μια εξαιρετική μουσική εκδήλωση που έχει τίτλο «Τα πειραγμένα», με εξαιρετικούς ταλαντούχους μουσικούς, τον Στέφανο Δημητρίου στα τύμπανα, τον Δημήτρη τον Λάπα κιθάρες και μπουζούκι και τζουρά, τον Γιώργο του Γιουρσόγλου, φίλο γνωστό και εξαιρετικό στον μπάσο, και την Ιφηγένεια Ιωάννου στο κανονάκι και στο τραγούδι. Τα πειραγμένα λοιπόν είναι μια εξαιρετική μουσική βραδιά όπου τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια που έγιναν τραγούδια του κόσμου, θα μας μεταφέρουν σε μια άλλη πραγματικότητα, με αυτό το υπέροχο κουαρτέτο. Αυτά λοιπόν είναι στην πρώτη εκδήλωση του καλοκαιριού τη μουσική, τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα, 9.30 θα ξεκινάμε. Και η επόμενη εκδήλωσή μας, μια πολύ σπουδαία μουσική βραδιά, 13 Εβδόμου, ένα ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο. Η Ελένη Βουδουράκη, μεσόφωνο σοπράνο, και ο Μάρκος Κότσικες, ένας διακεκριμένος πιανίστας, σε ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ, όπως είπα, όπου η αναφορά μας γίνεται στο Μάνο και στο Μίκη και στη γενιά των Συνδετών που βάδισε στα χνάρια τους, Λεοντής, Τσαρχάκος, Μαρκόπουλος, Μούτσης, Λοΐζος, Ανδριόπουλος. Σε ποιητές όπως ο Ελίτης, Γκάτσος, Λιβαδίτης, Αναγνωστάκης, Μάνος Ελευθερίου. Ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ που θα εξελιχθεί στις 13 Ιουλίου, μέρα Δευτέρα, όπως είπα. Συνεχίζουμε τις μουσικές μας εκδηλώσεις τον Ιούλιο, πάλι Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. Κώστας Τριανταφυλλίδης μας εξέπληξε με το μέταλλο του και τη δυναμική της φωνής του στην ταινία που είδαμε πιο πολύ φέτος το χειμώνα, Ευτυχία, την ταινία Ευτυχία, που έχει να κάνει με τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, της σπουδαίας στην Κουργού μας. Με τη μουσική του μπάντα λοιπόν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα μας κάνει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στη σπουδαία στην Κουργού Ευτυχία Παπαγενοπούλου. 27 λοιπόν αυτή η εκδήλωση, στις 9.30 το βράδυ της. Συνεχίζουμε πριν την ανάβολα του Ιουλίου, στις 27 του μήνα, πάλι στις 9.30 το βράδυ, μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφορετική όμως μουσική, μουσικοθιατρική βραδιά, όπου ο Κωνσταντίνος ο Τζούμας και η Κερασία Σαμαρά, δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, θα διαβάσουν θεατρικά κείμενα και η Κερασία βέβαια θα βάλει χρώμα τραγουδώντας συνοδεία πιάνου.